Ελάτε κύριε Παπαδάκη. Επειδή τις τελευταίες ώρες επιχειρείται, θα λέγαμε, να καλλιεργηθεί από την κυβέρνηση ένα κλίμα εφορίας και ψυχασμού, θέλουμε να σημειώσουμε ότι η επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν επιτρέπει καθόλου κάτι τέτοιο. Υπερτονίζεται η προσπάθεια του κυρίου Δένδια να αποκρούσει τις αλλεπάλληλες διεκδικήσεις της Τουρκίας και παρακάμπτεται ότι ακριβώς αυτές οι αξιώσεις βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι εκεί είναι το θέμα. Και εκεί ο κόσμος χρειάζεται να εστιάσει και την προσοχή του. Και ξέρετε, απέναντι σε αυτές τις αξιώσεις, το κύριο δεν είναι οι on-camera δηλώσεις, αλλά η συζήτηση που έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες, που όπως έχει αποδειχθεί αυτές οι διαπραγματεύσεις, συνέχεια των διερευνητικών συνομιλιών, περιλαμβάνουν όλες τις διεκδικήσεις αστικής τάξης της Τουρκίας. Το περιεχόμενο δηλαδή της συνέντευξης τύπου αυτό επιβεβαιώνει. Μπαίνουν λοιπόν ζητήματα αμφισβήτησης συνόρων, νησιών, κυριαρχικών δικαιωμάτων, του λεγόμενου τουρκολιβικού συμφώνου, του χαρακτηρισμού της μειονότητας ως τουρκική ενάντια στη συνθήκη της Λοζάνης, ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, δηλαδή τα πάντα. Αυτά, όπως άλλωστε έχει δημοσιευθεί, μπήκαν και στις διερευνητικές και το 2003 και το 2016, είχαν συζητηθεί και ζητήματα κυριαρχίας χωρικών υδάτων, δηλαδή θαλασσίων ζωνών. Άρα λοιπόν τα περιθετικού κλίματος και ατζέντας που ακούστηκαν στην κοινή συνέντευξη τύπου μαρτυρούν ότι το παζάρι αναβαθμίζεται και προετοιμάζεται ένας οδυνηρός συμβιβασμός για τη συνεκμετάλλευση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με διαμεσολαβητές ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση στο φόντο επικίνδυνων υπερηρεστικών ανταγωνισμών στην περιοχή στους οποίους συμμετέχουν και οι δύο κυβερνήσεις. Δηλαδή κύριε Παπαδάκη, λέτε ότι έχουν ήδη προαποφασιστεί συγκεκριμένα μέτρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο σχεδιασμός και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να στρωθεί τραπέζι και έχει ήδη στρωθεί για συζήτηση, για πραγματεύσεις και με τις διερευνητικές. Και η στόχευση είναι συνεκμετάλλευση στην Ανατολική Μεσόγειο και άνοιγμα της υπόθεσης με το Κυπριακό. Έχει άλλωστε, για διχοτομική λύση βεβαίως, για εκεί το πάνε. Έχει άλλωστε αποδειχθεί στην πράξη ότι ο ανταγωνισμός και η οικονομική συνεργασία των αστικών τάξεων και των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας και στο παρελθόν δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών. Και θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής. Γιατί και εκεί είναι το κύριο. Ρωτήστε για να πάμε στον κύριο Κερίδη, κύριε Παπαδάκη. Ναι, με ποιο δεδομένο η κυβέρνηση και με την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια στην Άγκυρα καλλιεργεί προσδοκίες για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μιλάει λέει για ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επειδή ξέρετε, τα ζούμε και είμαι και ευρωβουλευτής και τα γνωρίζω. Ναι. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που με τις συνόδους της κορφής όχι μόνο χαϊδεύει την Τουρκία, αλλά και στη τελευταία σύνοδο αποφάσισε ενίσχυση των σχέσεων μαζί της με υιοθέτηση θετικής ατζέντας που αυτό αποθρασύνει την Τουρκία, ζητώντας κυριολεκτικά την Άρτα με τα Γιάννηνα και προαναγγέλλοντας νέες γεωτρήσεις και την κάθε διχοτόμηση της Κύπρου. Να πάρουμε απάντηση τον κύριο Κερίδη. Κύριε Παπαδάκη, ελάτε κύριε Κερίδη. Την απάντηση την έδωσε ο κύριος Τσαβούσογλου. Νομίζω ξεκάθαρα και στο ΚΚΕ. Δεν θέλουν την Ευρώπη. Οι Τούρκοι δεν θέλουν την Ευρώπη στα πόδια τους. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Τι απάντηση έδωσε? Γνωρίζει νομίζω ήταν ξεκάθαρη, δεν ξέρω. Ο Τσαβούσογλου, ξέρετε, γνωρίζει άριστα ότι έχει πολλά να προσμένει από τη στήριξη και της business της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, αυτό έδειξε και η περασμένη επίσκεψη Μισελ Ντερλάινεν στην Τουρκία. Ωραία, να πάρουμε την απάντηση, κύριε Παπαδάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Κερίδη. Καταρχήν, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γνωστά πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπάρχει συζήτηση για ανανέωση της απαράδεκτης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Είναι πασίγνωστη η στάση της Γερμανίας, είναι γνωστή η αναδίπλωση της Γαλλίας, είναι γνωστή η στάση της Ισπανίας και άλλων χωρών. Τώρα γιατί συζητάμε? Γιατί αναφέρθηκε πριν ο κ. Κερίδης και το λέμε αυτό γιατί η επιχείρηση εξοραϊσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κυβέρνηση δεν απευθύνεται στον Τσαβούσογλου, που γνωρίζει πολύ καλά τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσμένει. Ο βασικός αποδείκτης είναι ο ελληνικός λαός. Η επιδίωξη να αποκριβεί ο πραγματικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία και παρεμβαίνει με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε κανένα ρόλο χωροφύλακα ούτε στις ΗΠΑ, ούτε στον ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικά τους συμφέροντα εξυπηρετούν και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με τα κυρια
με το ζήτημα της προωθούμενης διχοτόμησης που σχεδιάζεται το επόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς.